Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αυτόν εδώ το σφραγιδόλιθο. Είναι τέσσερις επιφάνειες. Βρέθηκε στον Πετρά της Σιτίας, μέσα στην αρχαιολογική ζώνη βέβαια, και στο νεκροταφείο συγκεκριμένα, σε μια οικία που υπήρχε εκεί, διότι υπήρχαν τάφοι οι οποίοι αποτελούνταν από δωμάτια. Νομίζω είναι στο νούμερο 2. Θα απολογηθώ για κάτι που δεν έκανα εγώ. Αυτό είναι το ΙΟ και αυτό είναι το ΤΕ και αυτό εδώ είναι το ΝΤΟ. Αλλά επειδή έστειλα κάποιον να βγάλει φωτοτυπία από μικρότερο, δεν το πρόσεξαν λίγο. Εν πάση περιπτώσει θα θυμάστε ότι εδώ είναι ΝΤΟ, δηλαδή διασπάτε το ΝΤΟ και αυτό είναι το ΝΤΙ και αυτό είναι το ΟΟ, το ΔΕΛΤΑ και το ΟΜΙΚΡΟΝ. Για άλλα πράγματα δεν έχω να απολογηθώ αυτή τη στιγμή. Αποτελείται από τέσσερις επιφάνειες. Αυτή η επιφάνεια εδώ είναι, ας το πούμε έτσι, το εισαγωγικό σημείωμα στο κείμενο αυτό. Θα δούμε τι σημαίνει, αλλά πριν πούμε τι σημαίνει αυτό το εισαγωγικό κείμενο, να πούμε ότι για λόγους δικούς μου, τους οποίους δεν θέλω να αναφέρω τώρα, και επειδή κάθε κείμενο από αυτά είναι ξεχωριστό με την έννοια, βέβαια είναι μια μεγάλη ενότητα, με την έννοια όμως ότι δεν διασπάται αυτή η συλλαβή ώστε το τελικό της φωνή να αποτελέσει το αρχικό φωνή αυτής εδώ της λέξης, έσπευσα και δημοσίευσα αυτό, διότι υπήρχαν λόγοι τότε, αλλά αυτά δεν τα έχω δημοσιεύσει καθόλου. Πάμε λοιπόν να δούμε τα εξής. Το εισαγωγικό σημείωμα πρώτα είναι αυτό. Είναι αυτό το συλλαβόγραμμα, ένα. Α, να σας πω και πώς διαβάζετε. Γιατί εδώ έχουμε κάποιες ιδιοτυπίες. Η μία, δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο συλλαβόγραμμα που διαβάζετε, αυτό το δεύτερο, αυτό το τρίτο, αυτό το τέταρτο, αυτό το πέμπτο, αυτό το έκτο και αυτό το έβδομο. Αυτό είναι στο. Αυτό εδώ είναι στο. Αυτό είναι ΙΟ, αυτό είναι ΙΟ, η γυναίκα είναι ΒΟ, όπως έχουμε πει, αυτό είναι ΙΟ και αυτό είναι ΙΟ και αυτό είναι ΤΕ. Έχουμε την ενότητα αυτή. Εδώ, στο ΙΟ, ΙΟ, ΒΟ, ΙΟ, ΙΟ, ΤΕ. Η ορθογραφία μας προτρέπει να τοποθετήσουμε την γραφή αυτή μετά το 1600 και προς εμάς, δηλαδή γύρω στο 1650 π.Χ. Στον Πετρά, όπως είπαμε, έτσι, και τώρα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σιτίας και έχει νούμερο 13888, καμία σχέση με κάποιο νούμερο τηλεφωνικό. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι αυτή. Στο ΙΟ η δεύτερη λέξη είναι αυτή, ΒΟΙΟ, και η τρίτη λέξη είναι ΤΕ. Το ΤΕ είναι συμπληκτικός σύνδεσμος. Στο ΙΟ έχω και εδώ κάνει, αργότερα θα τα δείξει ο Θέμης και θα τα παγώσει κάποια στιγμή και θα τα δείτε. Η αρχαιότερη μορφή της λέξης στο Α ήταν στιά, με ομικρον γιώτα. Τι ήταν όμως η στοά ή η στιά, δεν είναι αυτό που λέμε σήμερα στοά, στα καταστήματα κλπ, ούτε στα δικαστήρια εκεί στο Αρσάκιο, αλλά ήταν το προστέγασμα ενός ναού ή ενός δημοσίου κτηρίου, το οποίο είχε κίονες, κολόνες. Εκεί λοιπόν, στους ναούς, υπήρχε, τουλάχιστον στους μινωικούς, υπήρχε το ξώνο ή το άγαλμα της προνέας θεάς, κατά τη στοιχεία με τους Δελφούς, όπου πριν από το ναό του Απόλλωνα υπήρχε ο ναός της προνέας Αθηνάς. Τώρα έτυχε η κυρία αυτή, η οποία βλέπετε να είναι δύσμορφη, να είναι μία θεότητα του κάτω κόσμου. Έχουμε συναντήσει πολλές θεότητες τέτοιες. Τρεις έχουμε συναντήσει στη γραμμική Α, η Νοσό, η Φαντασό και η Δαχοσίους, η Νοσό των νόσων, η Φαντασό των φαντασμάτων και των νυχτερινών φόβων και η Δαχοσίους, η θεά των ταφών. Από το Δα που σημαίνει γη και το Χώνιμι που έχει μέλλοντα Χώσο. Ξαναπάμε εδώ. Στο Ιω
είναι ένας μήνας. Είναι η γενική, έτσι, η γενική αυτή απαντάτε στη γραμμική β του αρσενικού στον ενικό αριθμό είναι σε ΙΟ και βοήιο. Και το ΤΕ είπαμε είναι συμπλεκτικό σύνδεσμο. Δηλαδή, του μηνός ο οποίος ονομάζεται Στόιος εξαιτίας της θεότητας αυτής που ήταν στο Α μπροστά από τον ναό, ο άλλος ονομάζονταν Βόιος εξαιτίας του Βοός, δηλαδή επειδή είχαν ευγνωμοσύνη στα βόδια τα οποία τους ζούσαν με την εργασία τους, και το ΤΕ είπαμε είναι συμπλεκτικό σύνδεσμος. Με λίγα λόγια, τι σημαίνει αυτό, να το δούμε και εδώ, του μηνός Στοίου και του μηνός Βοίου. Αυτό. Τι είχε συμβεί τώρα, πριν προχωρήσουμε. Κάθε μήνα, όπως γίνεται και τώρα στις εκκλησίες, γίνεται μία ιερουργία που πάνε οι κυρίες και οι κύριοι και παίρνουν αγιασμό και δεν ξέρω τι, κάθε πρώτη του μηνός. Τώρα, στην πόλη αυτή είχε συμβεί ένα άγος, είχε συμβεί μία αμαρτία, ένας μολυσμός μεγάλος, ένα έγκλημα, δεν ξέρουμε τι, υποθέτουμε ότι ίσως μολύνθηκε κάποιος ιερός χώρος ή ίσως είχε πέσει κάποια αρρώστια και οι ιερείς θεώρησαν ότι κάποιος είχε κάνει κάτι και ψάχναν να βρουν ποιος είναι αυτός και τι είχε κάνει. Εάν τον έβρισκαν, όπως μαθαίνουμε και από τις βάκχες, βέβαια υπάρχουν και ιστορικές αναφορές, υπήρχαν δύο τρόποι να φύγει το μίασμα. Ο ένας ήταν να σκοτώσουν τον ένοχο με βέλη και με τόξα και με πέτρες, και ο άλλος τρόπος ήταν να τον θυσιάσουν κανονικά. Δεν θα μπούμε τώρα στο κεφάλαιο των θυσιών, αν γίνονταν στην Κρήτη θυσίες κλπ, ανθρωποθυσίες, γιατί ήδη αυτά έχουν λυθεί και τα έχουμε αναφέρει και εμείς και τα κόρων. Λοιπόν, θα περιοριστούμε στο κείμενο. Κάτι λοιπόν είχε συμβεί, εμπόδισε την ιερουργία κατά το μήνα Στόιο, ναι, Στόιο, κατά το μήνα Στόιο να γίνει, όμως κάποια στιγμή ενώ ερχόταν ο δεύτερος μήνας ο Βόιος, θεώρησαν οι ιερείς ή ο ηγεμόνας εκεί, είχε ξεσηκωθεί ο λαός γιατί είχαν σταματήσει οι ιεροπραξίες και είπανε θα κάνουμε και τις δύο μαζί. Όμως, όπως φαίνεται και από το κείμενο, συνεχιζόταν η έρευνα για να βρουν τι είχε γίνει και ο κόσμος υπέφερε δεινά. Μπορεί κάποιοι να πέθαιναν, να ήταν λοιμός, να είχε συμβεί ένα δυστύχημα, πώς λέμε τώρα μακριά από εδώ, εκτροχιάστηκε ένα τρένο και λένε διάφοροι ότι εκεί χόρεψε ο διάβολος, έτσι λένε, η λαϊκή αντίληψη είναι αυτή. Κάτι τέτοιο γινόταν και τότε εκεί. Πάμε λοιπόν σε αυτή, εδώ. Αυτό το κείμενο, αυτή η επιφάνεια, αυτό είναι με, στου, βε, προσέξτε πως διαβάζετε, τα έχουμε, όλα τα συλλαβογράμματα είναι εκεί και είναι και εδώ, αλλά προσέξτε πως διαβάζετε. Ένα, δύο, τρία, 4, 5 ο σταυρός, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Αυτή είναι η φορά. Το λέω για αυτούς που έχουν επιδείξει ζωηρό ενδιαφέρον απάνω σε αυτό το ζήτημα και με έχουν ενοχλήσει κάμποσες φορές. Και το ενοχλήσει το υποσημειώνω. Εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και εδώ, προσέξτε, ειδικός τρόπος. Αλλιώς δεν βγαίνει νόημα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16, 17 και 18. Υπάρχει ένας κύκλιος τρόπος εδώ. Έτσι, έτσι και έτσι. Αυτά είναι, δεν έχω να αποκαλύψω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε αυτή. Το έχουμε ξαναπεί. Εδώ αναφέρεται ένας βίστουρος. Τι είναι ο βίστουρος? Είναι κάποιος νεαρός ο οποίος ενδιετούσε εκεί πέρα στα ιερά, ζούσε στα ιερά, περιφερόταν μέσα στις ερημιές κατεχόμενος από ιερή μανία, η οποία πολλές φορές δεν οφειλόταν στο θρησκευτικό αίσθημα, αν και αυτό έπαιζε μεγάλο ρόλο,
αλλά οφειλόταν και σε χημικές ουσίες. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά αυτά. Τον έχουμε δει ήδη σε σφραγιστικά δαχτυλίδια να είναι εκτός εαυτού, να πλαισιώνεται και από μια κυρία η οποία φαίνεται ότι είναι και αυτή υπό την επίρρεια εκτός εαυτής και αυτή. Και εν πάση περιπτώσει, από την τελευταία αυτή λέξη εδώ ή την τελευταία φράση συμπεραίνουμε, και από την πρώτη συμπεραίνουμε, ότι ο βίσθουρος αυτός, ο οποίος έπαιζε το ρόλο του φαρμακού στις, ο οποίος φαρμακός εμφανίστηκε στις μεταγενέστερες κοινωνίες και φορτωνόταν όλες τις αμαρτίες της πόλης κλπ. Και στο τέλος έβρισκε ικτρό τέλος. Ο βίστρος λοιπόν αυτός ήταν υπό την εξουσία του Μίστα, εδώ ο Μίστας, αργότερα εμφανίζεται ως Μίστορ, είναι αυτός ο προϊστάμενος της θυσίας και βγαίνει το όνομά του, βγαίνει από το Μέδομε ή Μίδομε. Σας τα έχω και εδώ. Να το δούμε λίγο. Μπορούμε να το δείξουμε. Από Μίδομε και Μέδομε. Έχει σωθεί ο μέλλον, μίσομαι, σκέπτομαι, προνοώ, σχεδιάζω. Αυτός είναι ο Μίστας. Και είχε στη διάθεσή του το βίστουρο για να μπορέσει να διώξει την, αυτό το μολυσμό, αυτή την κατάρα πάνω από την πόλη. Πώς ονομαζόταν ο μολυσμός αυτός? Λίμη. Νάτος. Νάτη. Λίμη. Το λέμε και σήμερα. Λίματα κλπ. Είναι τα νερά, τα βρώμικα, τα... Ξέρετε τώρα, όλα αυτά, αλλά είχε και ηθική έννοια. Ήταν ο μολυσμός του πνεύματος ή ο ηθικός μολυσμός κλπ. Λοιπόν, αναφέρει τώρα, θα δούμε ποιος. Μίστα, ου βίστουρος θίστ. Το θίστ το έχουμε βρει ένα σωρό φορές, έτσι, οπότε δεν έχει έννοια να μην θυσιαστεί ο βίστουρος. Ώστο, αυτό δεν υπάρχει, δεν έχει σωθεί στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει σωθεί ένας ανάλογος τύπος, ώστε. Είναι μέχρι να. Λίμη, μη μέλιμ, το μέλιμα είναι αυτό που λέμε και σήμερα, αυτό που μας απασχολεί, έστε. Ώσπου να μην υπάρχει αυτό που μας απασχολεί, δηλαδή να λυθεί το πρόβλημα αυτό, του τι έγκλημα έχει γίνει και ποιος το έχει κάνει. Ούρος, θίστο, όστο. Προσέξτε εδώ, ο ούρος είναι ο Άγριος Σταύρος, αυτός που πιάστηκε στα βουνά ή στα λαγκάδια ή δεν ξέρω πού, αλλά όχι ο οικόσιτος. Το θίστο είναι εδώ πάλι, να το βλέπετε, και εδώ αυτό το όστο είναι, θα μπορούσε να είναι και μία λέξη, θα μπορούσε να είναι και μία λέξη, αλλά δεν είναι. Είναι το ως και το αυτό είναι δοτική προσωπική, σαν να ήταν αυτός. Βλέπουμε μια προσπάθεια του ηγεμόνα εδώ, ο οποίος διεξάγει τις ανακρίσεις και ο οποίος δεν πείθεται από τα τερτύπια των ιερέων εκείνης της εποχής, δηλαδή το είχαν παρακάνει κατά έναν τρόπο, και προσπαθεί να σώσει αυτόν τον φουκαρά, τον βίστουρο. Λοιπόν, σαν να ήταν αυτός. Όμως ο βίστουρος είναι στα χέρια του Μίστα. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Ανεξάρτητο. Πάμε τώρα να δούμε τι πισινή κράτησε, συγγνώμη για την έκφραση πισινή, βάλτε την εντός εισαγωγικών, ο ηγεμόνας μην τυχόν και δυσαρεστήσει πάρα πολύ το ιερατείο ή το λαό, ο οποίος επηρεαζόταν βέβαια από το ιερατείο και έχει δυσάρεστες καταστάσεις. Τι λέει τώρα εδώ? Κούστο με ου και στου, εδώ θα σταθούμε γιατί και αυτό είναι στου. Προσέξτε το να το δείτε. Είναι εδώ. Έτσι. Και αυτό είναι στου. Αυτό είναι σα. Και αυτό είναι πάλι κου. Λοιπόν. Κούστο με φκέστος τους άκου. Χωστός. Εδώ δεν μπαίνει το σίγμα διότι η επόμενη λέξη αρχίζει από σύμφωνο. Μη. Να το το μη. Μ. Είναι και αυτό με. Ευχέστου, ευχέστο, στος, άκον. Προσέξτε. Αυτό είναι αυτό που είπαμε, το άλοθη του ηγεμόνα για αυτά που διατάσσει. Χωστός, μη με ευχέστο, στος, άκον. Έτσι, δηλαδή, μην τυχόν
μην τυχόν και φανώ δυσάρεστος είτε προς την θεότητα, μισητός μάλιστα, χωστός, αυτό είναι από το χώομαι, θα το δείτε και εδώ, χώομαι, να το δω, χωστός, τύπος του χώομαι, στον Πανταζίδη, στο μυρικό λεξικό, έχει την έννοια, οργίζομαι, θυμώνομαι, διασώθηκε τρίτο ενικό, αόριστο εχώσατο και ανάυξητος αόριστος πάλι, πάλι εχώσατο. Είναι στην Ιλιάδα στο Α80, ο μισητός. Και τι λέει λοιπόν τώρα εδώ πέρα, ας προσευχηθεί ευχέστο η ιέρια, έτσι, για μένα, με, εδώ, μη στος άκων, μην καταστώ χωρίς να το θέλω, χωστός, μισητός. Διότι έπρεπε να απαλύνει λίγο την κατάσταση, όμως το μήνυμα ήταν σαφές. Ο Βίστορος να μην θυσιαστεί και να θυσιάσει έναν άγριο τάβρο. Διότι οι έρευνες συνεχίζονται. Και πάμε τώρα στην πρώτη. Εδώ. Αυτό είναι το και, όπως είναι και αυτό το και. Έχουμε λίγο τη δυνατότητα για τους νέους φίλους να τα δουν και αυτοί. Είναι το και αυτό και το και αυτό. Βλέπετε. Πιθανότατα από τη λέξη κέλο που σημαίνει νεαρό αγόρι. Είπαμε πως διαβάζονται αυτά, έτσι. Αυτό είναι εντό, αυτό είναι εντό, αυτό είναι εντό και αυτό είναι εντό. Είναι εδώ. Να το, είναι αυτό. Και δεν θα πούμε, το πριόνι, δεν το έχουμε ξαναδεί το πριόνι. Είναι ζε και στε, έτσι. Είναι εδώ. Σε διάφορες μορφές. Άρα λοιπόν πάμε να το δούμε και αυτό. Και στου, στε, στου, ντο. Δεν έχει έννοια τώρα να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, οι λέξεις και στους και στός. Θεστ, τεστ, θεστ. Ουδ, ουδ. Όβιδος. Όβιδος είναι κύριο όνομα. Πρέπει να είναι δούλος, διότι το όνομα δεν μοιάζει ελληνικό, είναι βέβαια ελληνοποιημένο, αλλά δεν μοιάζει ελληνικό. Μπορεί όμως να κάνω και λάθος. Αν κάνω λάθος, θα ζητήσω συγγνώμη. Ξανά το θίστ, το θίστο, το έχουμε ξαναδεί. Ξανά το ουδ, ουδέ και ουδέ, όβιδος ξανά. Προσέξτε εδώ. Θίστο, μάστηρος, το. Εδώ είναι δυτική προσωπική. Να θυσιαστεί ο μάστηρος. Ποιος είναι ο μάστηρος τώρα? Έχουμε πει ότι η αρχική μορφή της λέξης τάβρος, θα το δείτε και αυτό στο λεξικό του Σταματάκου, της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, είναι, αποδίδεται στην πρώτη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Εμείς έχουμε πει τώρα τις απόψεις μας για την πρώτη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Εν πάση περιπτώσει και το μα αυτό είναι ο Άγριος Σταύρος, όχι ο Άγριος Σταύρος με την έννοια του ούρος, αυτός που ζούσε στις ρημιές και τον πιάσανε, αλλά ο Ταύρος αυτός, ο ανθρωποκτόνος, που όποιος τον πλησιάζει το επιτίθεται. Πώς θα το πω τώρα, κάπου το είχα σκεφτεί και το είχα, επιθετικός Ταύρος, έτσι. Να θυσιαστεί λοιπόν ένας επιθετικός Ταύρος, όχι σαν να ήταν αυτός, εδώ έχει την έννοια σαν να ήταν αυτός, ο Βίστορος, αλλά αντί για αυτόν. Και γιατί βάζει εδώ ουδ και όβιδος και όβιδος? Διότι απλά αν έβαζε εδώ όβιδος και έβαζε μετά μία αντωνυμία μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα εδώ των γραμμάτων, πιθανότατα να μην μπορούσε να καταλάβει ο αποδέκτης ότι εννοούσε αυτόν και να έκανε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ένα τον που θα γραφόταν το, διότι το νι δεν μπορούσε να γραφεί, θα μπορούσε εύκολα να παρανοηθεί εδώ πέρα και να έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Λοιπόν, κεστός. Ποιος είναι ο κεστός? Υπάρχει ένα ρήμα, είναι στην πρώτη επιφάνεια, έτσι. Υπάρχει ένα ρήμα κεντέο. Έχει διασωθεί στον όμηρο ως επίθετο κεστός, κεστή, κεστόν. Είναι στην Ιλιάδα στο 214. Ο τρυπημένος από εχμές, από δόρατα, από βέλη κλπ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι του τίθυμη.
και στο στεστ να μην βρεθεί σε θέση να τον σκοτώσετε με αιχμές, με βέλη και με τόξα. Το ουδ, προσέξτε, προδιαθέτει ότι υπάρχει κι άλλο ουδ. Ουδ όβιδος, έτσι, ούτε και στός να καταστεί ο όβιδος, τρυπημένος από βέλη, κατακριουργημένος. Θίστ ουδ όβιδος, ούτε να θυσιαστεί ο όβιδος, δηλαδή να τον πάνε στο βωμό και να τον θυσιάσουν. Είπαμε, υπήρχαν δύο τρόποι. Ο ένας ήταν να τον σκοτώσουν όλοι μαζί, για να φύγει η λίμνη, και ο άλλος ήταν να τον οδηγήσουν σαν σφάγιο στο θυσιαστήριο, οπότε πάλι συμμετείχαν όλοι κατά έναν άλλο τρόπο. Και ένα θυσιαστή, ένας επιθετικός τάβρος, αντί για αυτόν. Αυτό είναι. Η ανασκαφέας είναι η κυρία Τσιποπούλου, ξέχασα να το πω. Αυτή τον βρήκε. Αυτά βέβαια είναι δικά μου τα σχέδια. Είναι πιστό αντίγραφο από τον Σφραγιδόληθο αυτό. Είχα και εγώ την παραξενιά να το κάνω μόνος μου, υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αρχαίο κείμενο για να τα μαζέψουμε λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ απλωμένα. Στο Ιω βοήωτε, του μηνός στο Ιου και του μηνός βοήου. Εδώ δεν έχω βάλει τόνους, θα το βάλω τώρα για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα. Και στος θεστ ουδ όβιδος, θιστ ουδ όβιδος. Είπαμε γιατί γίνονται οι επαναλήψεις, για να μην γίνει λάθος. Θιστ ο μάστερ οστό. Ούτε να φωνεύσετε, είναι παθητική σύνταξη εδώ, αλλά το αλλάζω εγώ στη ενεργητική. Στην ουσία λέει ούτε να φωνευτεί, έτσι, αλλά εμείς λέμε ούτε να φωνεύσετε τον όβιδο με εχμές, ούτε να θυσιάσετε τον όβιδο. Αντί για αυτόν να θυσιαστεί ένας επιθετικός σταύρος. Δεύτερον, αυτό το είπαμε, εδώ, χωστός μη με ευχέστος τός άκων, ας προσευχηθεί για μένα ευχέστο, έτσι, με, να το γι' αυτό, για μένα, ας προσευχηθεί για μένα, η ιέρη εννοείται, ώστε μην τυχόν και χωρίς να το θέλω γίνω μισητός στη θεότητα ή στο λαό, ή η θεότητα συμπαρέσυρε μαζί της και το ιερατείο. Και το τρίτο, και αυτό δηλαδή, εκτός από το χαιρετισμό, είναι τέταρτο, αν συμπεριληφθεί ο χαιρετισμός, επόπτη, μίστα, να μη θυσιαστεί ο βίσθουρος μέχρι να πάψει να μας απασχολεί το μίασμα. Άφησα το αρχαίο κείμενο τελευταίο, το διαβάσω τώρα. Αντί για αυτόν, ας θυσιαστεί ένας άγριος σταύρος. Άρα, λοιπόν, τώρα για να μεταφέρουμε και τη μινωική φωνή, και με αυτό θα κλείσουμε, μίστ ου βίστουρος θίστ ως το λίμι μη μέλι μέστ ούρος θίστ ως το. Αυτό. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, ελπίζω να έγινα κατανοητός, ό,τι μπορούσα έκανα, αλλά να ξέρετε ότι το κείμενο είναι αυτό. Λέει αυτά και αυτά εδώ είναι αδιαπραγμάτευτα. Όλα τα άλλα, περί θυσιών κλπ, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αλλά το κείμενο είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ το Θέμη, ευχαριστώ και σας και θα τα πούμε την άλλη φορά. Γεια σας.